Καλησπέρα, παιδιά. Κάνω αυτό το βίντεο γιατί θέλω να σχολιάσω κάποια πράγματα σχετικά με το περιστατικό βιασμού, μάλλον τη δημοσιοποίηση αυτού, της Ολυμπιονίκου Σοφίας Μπεκατόρου, για το οποίο σίγουρα θα έχετε ενημερωθεί, μιας και έχει γίνει πολύ μεγάλος χαμός στα social και γενικότερα. Με λίγα λόγια, όταν εκείνη βρισκόταν στην αρχή της καριέρας της, νομίζω ήταν 21 ετών, αν θυμάμαι καλά, δέχτηκε σεξουαλική κακοποίηση από ένα υψηλό βαθμό στέλεχος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, που το όνομα του κιόλας έχει βγει στη δημοσιότητα, Αριστίδης Αδαμόπουλος λέγεται, και εκείνη τότε δεν το κατήγγειλε γιατί για πάρα πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων ήταν ότι θεώρησε πως θα στεκόταν εμπόδιο στο να καταφέρει όλα τα πράγματα που κατάφερε στη συνέχεια. Αλλά και επειδή προφανώς δεν ήταν έτοιμη ψυχολογικά, δεν αισθανόταν άνετα να μιλήσει γι' αυτό. Και λοιπά. Τις δηλώσεις τώρα της αθλήτριας, που τώρα δηλαδή βγήκε και είπε αυτά τα πράγματα και είπε ακριβώς ότι έγινε και έδωσε και στη δημοσιότητα το όνομα του στελέχους, ακολούθησε ανακοίνωση της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, που θα σας τη διαβάσω τώρα. Με αφορμή τη δημόσια τοποθέτηση της Ολυμπιονίκου κυρίας Σοφίας Μπεκατόρου, η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία δηλώνει ότι μέχρι πρόσφατα δεν είχε λάβει καμία επιστολή ή έστω άτυπη καταγγελία σχετικά. Ωστόσο, ακόμα και αν είχε λάβει ανεπίσημη καταγγελία, η Ομοσπονδία θα ήταν άτεγκτη σε αντιμετώπιση τέτοιου φαινομένου. Επειδή όμως δεν πρέπει να πλανάτε οποιαδήποτε σκιά για οποιονδήποτε, παροτρύνουμε την καταγγέλουσα, εφόσον πήρε την πρωτοβουλία έστω και μετά από τόσα χρόνια να μιλήσει σχετικά με αυτό το δυσάρεστο περιστατικό, να γίνει συγκεκριμένη και η Ομοσπονδία, εφόσον εμπίπτει στην αρμοδιότητά της, να μην έχει κανείς αμφιβολία θα πράξει τα δέοντα. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση, όπως μπορείτε ήδη να καταλάβετε, προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις. Από τη μία, γιατί αναφέρεται στο βιασμό σαν ένα δυσάρεστο περιστατικό και με αυτόν τον τρόπο μειώνει τη σημασία του, είναι σαν να αποφεύγει να πει το πράγμα με το όνομά του, γιατί δυσάρεστο περιστατικό μπορεί να είναι και το ότι άπλωσε στα ρούχα και έβρεξε. Δεν μπορούμε να χαρακτηρίζουμε ένα βιασμό ως δυσάρεστο περιστατικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο χάνει σε σημασία. Και δεύτερον, εμένα προσωπικά έστω και μετά από τόσα χρόνια, μου κακοφάνηκε. Γιατί είσαι επίσημη ομοσπονδία, βγάζεις ένα επίσημο δελτίο τύπου και μιλάς λες και είσαι η κουτσαμπόλα γειτόνισσα ή αμόρφωτη γειτόνισσα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αν κάπου πρέπει να μιλάμε politically correct, είναι σε τέτοιες επίσημες δηλώσεις, σε δελτία τύπου κλπ. Τέλος πάντων, δεν εκφράζει συγκεκριμένη άποψη του τώρα το θυμήθηκες μόνο την ομοσπονδία τη συγκεκριμένη, αλλά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, το οποίο το αντιλήφθηκα διαβάζοντας σχόλια, ακούγοντας γενικά συζητήσεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολύ συχνά όταν ακούμε για ένα τέτοιο περιστατικό κακοποίησης ή παρενόχλησης που συνέβη πολλά χρόνια πριν και βγαίνει τώρα στη φόρα, απευθείας πάει το μυαλό μας σε σκοπιμότητες. Σκεφτόμαστε ότι εφόσον στο Hollywood έχει γίνει ολόκληρο show το Me Too και πουλάει πάρα πολύ και το χρησιμοποιούν ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν υποστεί κάποιο σοβαρό περιστατικό παρενόχλησης ή βίας, σκεφτόμαστε ότι κατευθείαν αυτό γίνεται και εδώ. Και πες ρε παιδάκι μου ότι ισχύει αυτό σε κάποιες περιπτώσεις, όχι στη συγκεκριμένη, μιλάω γενικά. Πες ότι κάποιος μετά από 100 χρόνια που βιάστηκε αποφάσισε να αποκτήσει δημοσιότητα από αυτό. Αυτό το κάνει χειρότερο από το βιασμό? Όχι, θα μου πεις, αλλά όταν μπαίνεις και αφήνεις το σχολιάκι σου του τύπου τώρα το θυμήθηκε και δεν λες τίποτα για το βιαστή, είναι σαν να ρίχνεις όλο το βάρος στο θύμα, επειδή εκείνη την ώρα που του συνέβη αυτό δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να το πει, να το μοιραστεί, να τον καταγγείλει. Όλο αυτό να παράγει μια ιδέα πάρα πολύ προβληματική, ότι ναι, ο βιαστής έκανε το κακό, το οποίο είναι κοινώς αποδεκτό κακό, και το ξεχνάμε και δίνουμε όλη τη βαρύτητα στο θύμα. Δεν είναι παράλογο να σκεφτείς ότι μα άμα η κοπέλα εκείνη την ώρα είχε μιλήσει, θα είχε προλάβει και άλλα μελλοντικά περιστατικά ενδεχομένως από τον συγκεκριμένο κύριο ή από άλλους στη συγκεκριμένη ομοσπονδία. Δεν είναι παράλογο αυτό, είναι κατά κάποιο τρόπο λογικό. Ναι, δεν είναι παράλογο, ιδανικά θα τον κατήγγειλε, θα τον έδιωχναν, θα έμπαινε φυλακή και εκείνη θα συνέχιζε κανονικά την πορεία της, θα έκανε κανονικά την καριέρα της και θα μπορούσε να πετύχει όλα όσα πέτυχε εν τέλει. Όμως πού ζείτε ρε παιδιά, σε ποιον κόσμο ζείτε? Αν μια άγνωστη μικρή κοπέλα καταγγείλει έναν ισχυρό, θεωρείτε ότι τα πράγματα θα πάνε με τον εξής τρόπο, ότι δηλαδή αυτός θα μπει φυλακή και εκείνη θα συνεχίσει ανεπηρέαστη την εξέλιξή της ως αθλήτρια? Όχι βέβαια, πιθανότατα εκείνος θα κάνει τα κονεδάκια του, θα βάλει κάποιο καλό δικηγόρο και δεν θα μπει φυλακή, θα πληρώσει κάποιο πρόστιμο το οποίο δεν θα του είναι και τίποτα και εκείνη θα χάσει κάθε δυνατότητα ανέλυξης στο συγκεκριμένο κλάδο. Μην μπω και σε άλλους κλάδους, γιατί ισχυροί μεταξύ τους γνωρίζονται, μιλάνε.
Πέρα από αυτό, είναι λίγο άδικο να σχολιάζει κανείς από εμάς με άνεση το πώς διαχειρίζεται κάποιος άνθρωπος ένα τραυματικό περιστατικό. Γιατί η συγκεκριμένη κοπέλα, αν θυμάμαι καλά, δεν το είπε ούτε στους γονείς της. Και όταν δεν το λες ούτε στους γονείς σου, σημαίνει ότι πραγματικά ντρέπεσαι πάρα πολύ γι' αυτό, μπορεί να κατηγορείς και τον εαυτό σου, και θέλεις πραγματικά να κάνεις ότι δεν συνέβη, αλλά επειδή προφανώς συνέβη, σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι στο μυαλό κάποιου ανθρώπου να παλεύει με κάτι τέτοιο και να κάνει ότι δεν συνέβη ποτέ. Δηλαδή είναι λίγο άδικο άνθρωποι σαν εμάς που είτε δεν έχουμε περάσει κάποιο τραυματικό περιστατικό, είτε το αντιμετωπίσαμε διαφορετικά, γιατί κάθε άνθρωπος διαφορετικά το αντιμετωπίζει, και δεν έχουμε καμία γνώση ψυχολογίας, ψυχιατρικής κλπ. Να σχολιάζουμε το πώς αντιμετώπισε αυτό το τραύμα ένας άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ άδικο. Είναι απάνθρωπο, είναι μικρό. Αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση του τραύματος, τι σημασία έχει πάλι να ρίχνουμε όλο το βάρος στο πώς διαχειρίστηκε αυτή η κοπέλα το συγκεκριμένο συμβάν. Δηλαδή, σε μια μεγάλη αλυσίδα ευθυνών για αυτό που συνέβη, με κύριο παράγοντα τον βιαστή. Αλλά στην αλυσίδα υπάρχει επίσης μια ομοσπονδία η οποία δεν είχε δημιουργήσει ένα περιβάλλον ασφάλειας, δεν είχε δώσει στις αθλήτριες, στους αθλητές του την εντύπωση ότι άμα συμβεί το οτιδήποτε μπορούν να απευθυνθούν εκεί και τελικά να ακολουθήσουν τα πράγματα, την ιδανική πορεία που θα πρέπει να ακολουθήσουν. Κατηγορούμε τον τελευταίο τροχό της αμάξης που είναι η κοπέλα που δεν μίλησε. Για να μην μιλήσω για το ότι είδα πάρα πολλά σχόλια σχετικά με το ότι ο συγκεκριμένος κύριος ανήκε στην Νέα Δημοκρατία. Ή ανήκει ακόμα, δεν ξέρω. Και είδα ανθρώπους να λένε ότι, α, τι περιμένεις, αυτός και αυτοί είναι όλοι ίδιοι. Δηλαδή, άμα ήταν της δικής σας πολιτικής ιδεολογίας, θα άλλαζε κάπως αυτό που έκανε. Δηλαδή, αν ένας βιαστής είναι άνθρωπος του λαού ή του Θεού, γίνεται λιγότερο βιαστής. Σοβαρευτείτε, σε ένα έγκλημα φταίει αυτός που κάνει το έγκλημα. Σε ένα βιασμό φταίει ο βιαστής και μόνο ο βιαστής. Αν τώρα πρέπει να επιρρύψουμε ευθύνες και σε κάποιους άλλους πέρα από αυτό, γιατί πολλά πράγματα συνέβαλαν στο να μην γνωστοποιηθεί νωρίτερα αυτό το περιστατικό, θεωρώ ότι το τελευταίο που θα πρέπει να μας απασχολεί είναι η κοπέλα που δεν μίλησε. Γιατί μέσα σε όλο αυτό, είπα, είναι μια ολόκληρη ομοσπονδία που δεν έκανε τον άλλο, το θύμα, να αισθανθεί άνετα να μιλήσει γι' αυτό. Που το θύμα ήξερε ότι άμα μιλήσει, πιθανότητα θα το διώξουν. Να θυμάστε πάντα ότι στο βιασμό φταίει ο βιαστής. Και δεν έχει διαφορά άμα περπατούσε στο δρόμο και σου επιτέθηκε κάποιος, δεν έχει διαφορά αν πήγε σε ένα δωμάτιο οικειοθελώς και σε βίασαν, δεν έχει διαφορά αν είσαι μέσα σε ένα γάμο με έναν άνθρωπο πολλά χρόνια και αποφασίζει μια μέρα να σε βιάσει. Είναι κάθε φορά βιασμός. Το θύμα δεν φταίει ποτέ. Και τώρα που τα βγάλαμε αυτά από τη μέση, να συζητήσουμε λίγο για το τι μπορεί να γίνει. Ποια είναι η λύση σε αυτό, που δεν είναι πρώτη φορά που συνέβη, συμβαίνει πολύ συχνά. Και ακόμα και αν, δηλαδή να το πω και αυτό, αν η κοπέλα είχε καταγγείλει τον συγκεκριμένο, χωρίς τη φήμη που έχει τώρα που θα ακουστεί περισσότερο η άποψή της, δεν θα άλλαζε τίποτα, δεν θα σταματούσαν άλλοι ισχυροί άνθρωποι να βιάζουν ή να παρενοχλούν άτομα τα οποία είναι σε χαμηλότερη θέση από εκείνα. Τέλος πάντων, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην υπάρχουν βιασμοί. Αλλά αυτό προφανώς είναι ουτοπικό, θα μου πείτε, οπότε πάμε σε λίγο πιο πράγματα που μπορούν να γίνουν πιο άμεσα. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συμβάλλουμε στο να μην χρειάζεται, και τονίζω το χρειάζεται, να μεσολαβήσει ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα από το περιστατικό του βιασμού ή της παρενόχλησης, ας πούμε, μέχρι την καταγγελία. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην χρειάζεται να κριθεί κάποιος για τις ικανότητές του σε κάποιο κλάδο από το αν θα περάσει ή δεν θα περάσει από το κρεβάτι κάποιου ανώτερου. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην χρειάζεται να κρατήσει κάποιος το στόμα του κλειστό για να μην βρει τον πελάτη του. Και να μην χρειάζεται κανείς να προστατεύει εγκληματίες. Αλλά και όλοι εσείς, όλοι εμείς που δεν εμπλεκόμαστε άμεσα με ομοσπονδίες ή δεν έχουμε κάποια σχέση με χολιγουδιανούς στάρ ή ξέρω εγώ παραγωγούς κλπ. Μην νομίζετε ότι είμαστε εντελώς, ότι δεν έχουμε καμία ευθύνη και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μπορούμε. Και θα σας πω πώς. Να μιλάτε στα παιδιά σας και να χτίζετε σχέσεις εμπιστοσύνης. Να τα κάνετε να καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν κακοί άνθρωποι και αν συμβεί ποτέ το παραμικρό, να νιώσουν άνετα να το πούν σε εσάς. Πρωτίστως σε εσάς. Δεύτερον, να τους μάθετε σεβασμό προς τους άλλους ανθρώπους, να τους δώσετε να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση που να επιτρέπει στη ζωή να μπορείς να επιβληθείς πάνω σε κάποιον άλλο. Αυτό. Να το μάθετε στα παιδιά σας.
Αντί να μαθαίνετε στα παιδιά σας ότι είναι οι καλύτεροι όλων και μπορούν να τους πατήσουν όλους κάτω, που γίνεται αυτό, γίνεται με τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά, ειδικά στην Ελλάδα, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση, να τους μάθετε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, κανείς δεν έχει το δικαίωμα, είτε έχει περισσότερα λεφτά, είτε έχει περισσότερη δύναμη, είτε δεν ξέρω και εγώ τι, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιβλήθει σε κάποιον άλλο με το έτσι θέλω. Αυτό το μικρό πραγματάκι που θα κάνεις εσύ σήμερα στο παιδί σου, μπορεί να κάνει πραγματικά τη διαφορά. Αυτά, να μου πείτε την άποψή σας σχετικά με όλο αυτό το περιστατικό και όλο αυτό το χαμό που έχει προκύψει από αυτό. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!